να περιδιαβαίνει τον τόπο εκείνο, συνέβη κάτι τρομακτικό. Ένας άνδρας έξαλλος παρουσιάστηκε μπροστά του και αφού έβγαλε μια φτιανή και διαπεραστική γραφή, έπεσε κάτω στο έδαφος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γνώστης στην περιοχή. Αρκετά χρόνια πριν τον είχαν κυριεύσει τα πονηρά πνεύματα και από τότε είχε εγκαταλείψει το σπίτι του. Δεν φορούσε ρούχα και τριγυρνούσε στα βήματα ζώντας απομονωμένος. Όταν όμως τον κυριεύει η μανία των δαιμόνων, γινόταν πραγματικά επικίνδυνος. Μάλιστα για να το συγκρατούν, τον έδαιναν με αλυσίδες στα χέρια και τα πόδια. Αλλά τι φοβερό, έσπαζε τα σιδερένια δεσμά και οι δαίμονες πάλι τον έσαιναν στην έρημο. Ωστόσο όλη αυτή η τρομακτική δύναμη των δαιμόνων παρέλυσε μπροστά στον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος προσέταξε να βγει από τον άνθρωπο το ακάθαρτο πνεύμα. Τότε το πονηρό πνεύμα είπε, «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού Ιερού Θεού του Υψίστου. Σε παρακαλώ, μη με βασανίσει. Ποιο είναι το όνομά σου?» ρώτησε ο Κύριος. «Με ποιον?» απάντησε ο δαιμονισμένος. Και είπε αυτό το όνομα, διότι είχαν μπει μέσα του όχι ένα αλλά πολλά δαιμόνια. Τα δαιμόνια αυτά με το στόμα του δαιμονισμένου παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην άμυσο του Άδη, αλλά να τους επιτρέψει να βγουν στους χείρους που έβασαν το βουνό. Και ο Χριστός τους τότε επέστρεψε, επειδή αυτοί που έτρεχαν τους χείρους το έκαναν αυτό παραβαίνοντας το μοσαϊκό νόμο, ο οποίος απαγόρευε ως ακάθαρτο το κοινό κρέας. Έτσι τα δαιμόνια βγήκαν από τον άνθρωπο και βγήκαν στους κύρους και τότε ολόκληρο το κοπάδι όρμησε με μανία προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Το δράμα του δαιμονισμένου αλλά και τα τρομακτικά γεγονότα που περιέγραψε δημιουργούν την εύλογη απορία. Γιατί ο Θεός επέτρεψε στους δαίμονες να παραμείνουν στην περιοχή και να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο? Και γενικότερα, γιατί δεν εξαφανίζει τον διάβολο και τα όργανα του? Ο Θεός είναι παντοδύναμος και αν θέλει έχει τη δύναμη και την εξουσία να διώξει τον διάβολο από την γη και να κλείσει μαζί με όλη τη συνοδεία του στα τρύπατα του Άδη. Ωστόσο δεν το κάνει αυτό. Επιτρέπει στον διάβολο τα πονηρά πνεύματα να βγουν στη γη ακόμη ο λίγος καιρός, δίνοντας τον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα ελεύθερα να επιλέγει το καλό ή το κακό και να γυμνάζεται πνευματικά για την απόκτηση της αρετής. Διότι αν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει αγώνας. Και αν δεν υπάρχει αγώνα, δεν υπάρχει ούτε νικητή, ούτε βραβείο. Άλλωστε η αγάπη του Θεού χρησιμοποιεί ακόμη και τις καταστροφές που επιτελεί ο πονηρός, ως μέσα παιδαγωγικά και την πνευματική αφύπνιση, όπως έκαναν με τους καβαρινούς. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι αυτοί, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, δεν συναστάθηκαν την πνοχή τους. Οι βοσκοί που είδαν το πνιγμό των κύρων διέδωσαν αμέσως την είδηση σε όλη την πόλη και τα περίχωρα. Τότε ο κόσμος πολλής ήρθε για να δει αυτό που έγινε και πράγματι ό,τι είδαν με έφτυξη των άνθρωπων από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού και να είναι ντυμένος και σοφροντισμένος. Στο μεταξύ αυτότε μάρτυρες τους εξιστορούσαν πως έγιναν καλά και σώθηκαν ο δαιμονισμένος. Τότε όλο το πλήθος της περιφέρειας των Καθαρινών, φοβισμένοι από την τιμωρία της παρανομίας, τους παρακαλούσαν τον Χριστό να φύγει από κοντά τους. Έτσι ο Κύριος μπήκε στο πλοίο και επέστρεψε στο μέρος από το οποίο είχε έρθει. Μαζί του ζήτησε να πάει ο πρώην δαιμονισμένος. Ο Κύριος όμως δεν τον άφησε λέγοντας,
Γύρισε πίσω στο σπίτι σου και να διηγήσει όσα θαυμαστά σου έκανε ο Θεός. Και εκείνος έφυγε και διακήρυτε σε όλη τη πόλη όσα σου έκανε ο Χριστός. Είναι φοβερό πραγματικά το πόσο τυφλώνει των άνθρωπων η φιλοκληματία και το ειδικό συμφέρον. Οι καθαρινοί δεν μπορούσαν να βγουν τίποτε πέρα από την οικονομική ζημιά που έπαθαν ύστερα από τον νημό των χείρων. Το γεγονός ότι ένας συμπατριώτης τους θεραπεύτηκε από τη μάστιγα των δαιμόνων δεν τους συγκίνησε καθόλου, ούτε και τους έκανε θαυμάσουν τη δύναμη του Χριστού. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να συνεχίσουν την παράνομη εσπροκερδία. Γι' αυτό και έδιωξαν τον Χριστό, το θλιφερό κατάντημα. Αλήθεια, μήπως και εμείς τους μοιάζουμε, μήπως και εμείς ανησυχούμε μόνο για την οικονομική κρίση και τις δεινές συνεπιές της, ενώ αδιαφορούμε για τις εντολές του Θεού. Είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Η κρίση οφείλεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Ας το παραδεχθούμε ταπεινά και ας μετανοήσουμε. Είναι ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία μας. Μεταφόρου Θεού.